Άμω, άκου. Μόλις ξυπνήσει μία, θα την πάω να κάνει εξετάσεις. Μπα, μην ανησυχείς, μωρό μου, δεν είναι σοβαρό. Μα τι λες τώρα, λιποθύμησες στα χέρια μου, δεν το είδες. Προφανώς θα της έπεσε η πίεση. Η μία είναι μια χαρά, υγιής κοπέλα. Και ο Μανουέλ το ίδιο είναι. Εννοώ μια χαρά και υγιής, όχι κοπέλα. Λοιπόν, πειράζει να την πάω να κάνει εξετάσεις, δηλαδή. Καλημέρα. Αγαπούλα μου. Πώς κοιμήθηκες, καλά. Χάλια. Γιατί? Εξαιτίας της μία, δεν ξέρω. Μιλάει στον ύπνο της, κλαίει συνέχεια και εδώ χειροτέρεψε. Τι σημαίνει, τι έχει, τι εννοείς χειροτέρεψε? Δεν ξέρεις τίποτα, Φράνκο. Δεν ξέρεις ότι στο σχολείο δεν είναι καλά. Είναι πολύ λυπημένη. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί στα μαθήματά της, δεν τρώει. Αφού να φανταστείς ούτε καν χτενίζεται. Ούτε καν χτενίζεται, ή μία αδύνατον. Γιατί? Δεν ξέρω. Πες μου, σε παρακαλώ, σου είπε γιατί είναι τόσο ανήσυχη? Δεν είναι ανήσυχη. Δεν θα το έλεγα ακριβώς έτσι. Είναι απογοητευμένη, λυπημένη. Γιατί είχε χαρεί πολύ με την περιοδία. Και όταν δεν μας δώσατε την άδεια, τότε άρχισε να δυνατίζει, να μην τρώει. Συγγνώμη, αλλά δεν σε καταλαβαίνω, ειλικρινά δηλαδή. Ούτε κι εγώ καταλαβαίνω την κόρη σου. Όμως κόρη σου είναι, τι να πω εγώ. Λέει ότι όλα της πάνε στραβά. Μάλωσε με τις φίλες της. Λέει ότι είναι δυστυχισμένη γιατί είναι μόνη της, δεν έχει αγόρι. Με συγχωρείς τώρα, πού είναι ακριβώς? Τώρα είναι στο δωμάτιο της. Μου είπε ότι δεν θα φάει πρωινό γιατί δεν πεινάει και πολύ. Εμένα, με συγχωρείτε, πρέπει να πάω να τη βρω, να μιλήσουμε. Δεν τρώει, γι' αυτό λιποθύμησε. Είμαι σίγουρη. Ντουνόφ. Κύριε Τσεμέντη, τι έκπληξη με πετύχατε σε στιγμές χαλάρωσης. Ακολουθώ αυστηρές εντολές του γιατρού. Ωραία. Ναι. Αφού μένω εδώ κοντά, είπα να παίξω λίγο γκολφ για να χαλαρώσω. Ωραία. Θέλετε να δοκιμάσετε? Όχι, ευχαριστώ. Καλά. Στην ουσία ήρθα να διευθετήσουμε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Ναι. Την εβδομαδία αναφορά σου. Α, ναι. Ναι, και πρώτα απ' όλα πρέπει να λυθεί το θέμα του μπάρμαν. Mm. Τι λες? Α, ναι, θα δούμε τι θα γίνει. Τι εννοείς θα δούμε? Μια μητέρα κατέθεσε ήδη αίτηση παραπώνων. Ναι, η μητέρα της Φέλη. Ναι, η κυρία ήταν έξαλλη όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Θέλω να τον απολύσετε μέχρι την επόμενη Δευτέρα, κυρία. Ναι, μα όπως εξήγησε στην κυρία, θα εξηγήσω και σε εσάς ότι δεν έχουμε δικαίωμα. Φρόντισε να το. Ντουνόφ. Εντάξει, αφήστε το σε μένα. Ναι. Όπως το θέμα του κυρίου Μιράντα. Α, είδατε πως το χειρίστηκα το θέμα. Του την έφερα έτσι όπως έπρεπε. Ή θα δεχτεί να είναι επιτηρητής ή αλλιώς. Μα δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ο άνθρωπος είναι έμπειρος. Θα έχει χιλιάδες προσφορές από σχολεία. Θα έπρεπε απλά να τον πιέσεις. Μα χρειάζομαι έναν επιτηρητή για τους διαόλους. Τότε να βρεις άλλον. Έχασες τον Μιράντα, οπότε άρχισε να ψάχνεις για άλλους καθηγητές. Θερμά συγχαρητήρια για τον έξοχο χειρισμό σου. Δεν ήθελα να ανακατευτώ. Γιατί το έκανες τότε? Συγκεντρώσου στα πιο σημαντικά. Απόλυσε τον μπάρμαν της καφετέριας. Αυτό να κάνεις πρώτα. Ωραία. Ε? Θα το κάνω αύριο πρωί. Μείνετε ήσυχος. Καλημέρα. Καλημέρα. Με συγχωρείτε. Κλούντια. Μαρσέλ, έχεις ένα λεπτό? Ναι, φυσικά. Γεια σας, μπορώ να μιλήσω με τον Μάξι? Ναι. Α, Μάξι, τι κάνεις? Είμαι η Σόλο Ριβαρόλα, η συμμαθητρία της Φέλη. Ναι, ευχαριστώ. Και εσύ είσαι πολύ συμπαθητικός. Ναι. Κοίτα, εγώ σε πήρα τηλέφωνο γιατί σε είδα λυπημένο. Ένιωσα άσχημα που δεν βρήκες τη Φέλη χθες και πήρα για να σου πω κάτι για εκείνη. Ναι. Όχι. Το ζήτημα είναι πολύ λεπτό. Καλύτερα να τα πούμε από κοντά. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι θέλω να σου δώσω και ένα δώρο. Τέλεια. Θα σε περιμένω εδώ. Φιλάκια. Τι ωραία. Αχ, τι ηρεμία. Ώστε η Πιλάρ είναι. Κάθισε, σε παρακαλώ. Η Πιλάρ είναι καλά. Ναι. Ευτυχώς ο χωρισμός μας δεν την επηρέασε τόσο όσο πίστευα. Α, ναι. Όσον αφορά το χωρισμό μας, σκεφτόμουν. Τι? Αν θες κι εσύ. Συνέχισε, αν θέλω τι. Να ξαναγυρίσεις, όχι? Όχι, Μαρσέλ. Όχι. Ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια. Συγγνώμη, απλώς επειδή ήρθες, σκέφτηκα ότι μπορεί να. Εγώ ήρθα να μιλήσουμε για την Πιλάρ. Α, για την Πιλάρ. Ναι. Είναι περίεργο. Όμως τώρα που χωρίσαμε, τη φροντίζεις περισσότερο από πριν που είμαστε μαζί. Από αυτή την πλευρά έχεις δίκιο, ναι. Από αυτήν και από όχι, κάθε όχι, πλευρά. Όχι, από την πλευρά αυτή έχεις δίκιο, εκτός αν θες να μαλώσουμε. Ξέρεις ότι η κόρη μας είναι ερωτευμένη. Ναι. Με τρέλανε. Της είπα να περάσουμε το Σαββατοκύριακο μαζί οι δυο μας, όμως μου είπε ότι δεν μπορεί, γιατί έχει κανονίσει να βγει με τον Τόμα σε σκούρα. Ναι, εκεί θέλω να καταλήξω. Τον Εσκούρα? Ναι, Μαρσέλ. Τι? Συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό. Τι τρέχει με τον Τόμα σε σκούρα? Η Πιλάρ τον ερωτεύεται. Τον ερωτεύεται τρελά. Ναι. Όμως. Ξέρω από πολύ καλή πηγή. Τι? Ότι ο Τόμας την απατάει. Ο Τόμας.
Θα του σπάσω το κεφάλι με αυτό το μπαστούνι και θα φτιάξω κολλιέ με τα κομμάτια. Όχι, όχι, δεν θα κάνει τίποτα. Όχι. Όχι. Είμαι ο πατέρα τη. Μαρσέλ, εγώ στο είπα επειδή δεν θέλω να είσαι στο σκοτάδι. Όμως αυτό θα το χειριστώ εγώ. Άσε να το κάνω με τον τρόπο μου, σε παρακαλώ. Όχι, όχι, όχι. Πολλά μου ζητά. Δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω αυτό, αγάπη. Υποσχέσου μου. Υποσχέσου θα κρατήσω το στόμα σου κλειστό. Θα μου είναι πολύ δύσκολο όμως. Ορκίσου μου. Εντάξει, εντάξει, σου δίνω το λόγο μου. Δεν θα πω τίποτα. Γεια, μαμά. Τι κάνεις εδώ, Σαββατιάτικα? Ήρθα για να φέρω κάτι χαρτιά στον μπαμπά σου. Ναι. Α, εγώ ήρθα να χαιρετήσω τον μπαμπά γιατί φεύγουμε. Όχι, θα τη φέρω πίσω νωρίς. Ωραία. Μπαμπά, πρόσεχε λίγο. Συγγνώμη, είμαι αδέξιος μερικές φορές. Χρειάζεται εξάσκηση, ε. Ναι, ναι. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο μαζί σου. Ναι. Θα σου έδινα μια εργασία τη Δευτέρα για να πάρεις καλό βαθμό στα αγγλικά. Όμως, αφού είσαι εδώ, θα στη δώσω τώρα. Ω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πολύ. Η εργασία σου είναι εδώ. Ευχαριστώ και πάλι. Σας υπόσχομαι ότι θα βάλω τα δυνατά μου. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστείς, το αξίζεις. Εμείς φεύγουμε τώρα. Γεια, μπαμπά. Γεια σου. Γεια σου, Τόμας. Γεια σας. Γεια σου, Τόμας. Τα λέμε. Δεν το πιστεύω ότι σου έκανε αυτός ο ηλίθιος. Θα το σκοτώσω. Τελείωσε, Παύλο, τελείωσε. Ξέχνα εγώ πάντως το. Θα τον σπάσω στο ξύλο το Βαλβίδα. Μπορείς να ξεχάσεις τον Ξαβιέ. Στο είπα γιατί δεν ήθελα να έχουμε μυστικά. Όμως τελείωσε. Ξέρει ότι δεν μπορεί να μας χωρίσει. Το εύχομαι. Με την άδεια, τι γίνεται? Δεν ξέρω. Η μία μιλάει με τον Φράγκο τώρα. Και η Σόνια? Η Σόνια με πούλησε κανονικά γιατί κάνει ό,τι της πει ο Φράγκο. Πες μου για τον Τουνόφ, πώς αντέδρασε. Ο Τουνόφ έβγαλε ατμούς από τα αυτιά του. Ο Μανουέλ και εγώ έχουμε ήδη πάρει άδεια, οπότε θα πρέπει να το δεχτεί. Θα πάθει έμφραγμα. Αυτός που θα πάθει έμφραγμα είναι ο γέρος μου. Έμαθα ότι θα γυρίσει στον Μπουένος Άιρες. Όταν μάθει για την περιοδία, θα με σκοτώσει. Παύλο, είσαι σίγουρος ότι θες να έρθεις? Ο πατέρας σου είναι ικανός να κάνει οτιδήποτε. Από τη στιγμή που είμαι μαζί σου, μπορώ να αντέξω τα πάντα. Εσύ. Σε ένα λεπτό σ' ακολουθώ μες της αγάπης στον ωκεάνο. Μίλα μου εσύ και δεν γνωρίζω άλλον ήχο μες στο σύμπαν. Κι ο Θεός σε στέλνει. Παιδιά, ο μπαμπάς μου θέλει να μας μιλήσει. Τι, τον έπεισες? Όχι, όχι ακόμα, δεν είπε τίποτα, μόνο ότι θέλει να μας μιλήσει. Προφανώς θα πει όχι. Γιατί? Γιατί σίγουρα τα κατέστρεψες όλα, σταματήστε, έτσι κάνεις πάντα. Σταματήστε να μαλώνετε να δούμε τι θα γίνει. Αν άντε. Πει όχι, θα σε σκοτώσω. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι είστε η αδερφή του Ρικάρντο Φάρα? Ναι. Και θέλετε τον ιατρικό του φάκελο για να τον πάτε στον γιατρό που τον παρακολουθεί? Ναι, ξέρετε ο αδερφός μου έχει πολλή δουλειά και έστειλε εμένα. Θα μου τον δώσετε, σας παρακαλώ. Πάω να ρωτήσω. Περιμένετε εδώ και έρχομαι αμέσως. Πείτε την αλήθεια, τι ακριβώς ψάχνετε? Και εσείς ποιος είστε? Γιατρός Πολτόσκι. Ήμουν ο υπεύθυνος του Φάρα. Και ξέρω πολύ καλά ότι δεν έχει καμία αδερφή. Ναι, ίσως να ξέχασες να σας το πει. Ίσως δεν είναι σημαντικό για εσάς. Μη μου λες ψέματα. Πες μου την αλήθεια, γιατί θα καλέσω την ασφάλεια. Αποφάσισε. Θα μου πεις την αλήθεια ή θα με αναγκάσεις να σε διώξω. Εντάξει, θα σας πω την αλήθεια. Δεν είμαι αδερφή του Ρικάρντο, αλλά μια πολύ στενή του φίλη και ανησυχώ πολύ. Γιατί? Φέρεται παράξενα. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ήταν καλός. Δεν είχε καλή συμπεριφορά ή χαρακτήρα, όμως τελευταία χειροτερεύει. Χειροτερεύει, ε? Ναι. Δεν ξέρω, με κοιτάζει με έναν τρόπο διαισθητικό, σαν... Δεν ξέρω, σαν να με μισεί, νομίζω ότι θα με σκοτώσει. Έχω αρχίσει να φοβάμαι πολύ. Καταλαβαίνω. Τι έπαθε, γιατρέ, γιατί νοσηλεύτηκε? Κοίτα, δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες, γιατί αν το κάνω θα παραβιάσω το ιατρικό απόρριτο. Όμως ο Φάρα είχε δύσκολη παιδική ηλικία. Σίγουρα του συνέβη κάτι που του προκάλεσε σοβαρό πρόβλημα. Τον στιγμάτισε. Ξέρω, ξέρω τη σχέση του με τον πατέρα του. Ποτέ δεν ήρθαν κοντά. Ναι, περίπου. Πάνω κάτω όπως τα λες. Μπορώ να δω τον ιατρικό του φάκελο. Ίσως μπορέσω να καταλάβω. Όχι, γιατί όταν ο ασθενής έφυγε από την κλινική, πήρε και το φάκελό του μαζί. Γιατρέ, νομίζετε ότι ο Φάρα μπορεί να τρελαθεί?